Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στη συνεντεύξει του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο σημερινό μα καλεσμένο έρχεται από την Ουκρανία και παρά το νεαρό τη ηλικία του έχει ήδη σταδιοδρομήσει στη σκηνοθεσία και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του διεθνώ. Είναι ένα νέο ταλέντο και όπω θα δείτε γνωρίζει και πολύ καλά ελληνικά. Α υποδεχτούμε λοιπόν τον Βιετσεσλάβ Παρενιούκ. Καλώ ήρθε Βιατσισλάβ. Γεια σα, καλώ σα βρήκα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κίεβο και ακολούθησε σπουδέ στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Τι σε οδήγησε σε αυτή την επιλογή, Είχε ερεθίσματα από το οικογενειακό σου περιβάλλον, Από παιδική ηλικία ένιωσα ε, μια μεγάλη έλξη στη τέχνη. Mm -hmm. ε, μουσική, ε, εγώ τελείωσα μουσική σχολή, παίζω πιάνο. Ε, ζωγραφική, ε, προσπάθησα να κάνω πειραματικές πίνακες και ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος για μένα είναι άλλη ξεχωριστή ζωή. Κάθε φορά όταν σκεφτόμουν κάτι, δημιουργούνται στο μυαλό μου μικρές ταινίες, μικρές ιστορίες. Αυτό είναι ο λόγος για το οποίο αποφάσισα να σπουδάσω κινηματογράφο και θεάτρο. Από την πρώτη μέρα στο Πανεπιστήμιο, εγώ κατάλαβα ότι είμαι στη θέση μου. Uh, η οικογένεια, στη οικογένεια μου δεν έχω κινηματογραφιστές, αλλά ο πατέρα μου έκανε φωτογραφίες ως χόμπι. Uh, η μητέρα μας είναι μουζά. Mm. Ναι. Και η οικογένεια μου με πάρα πολύ. Μου βοηθάει πάρα πολύ. Παρατηρώντα ότι το Εθνικό Πανεπιστήμιο Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεόραση, Καρπένκο Κάρογο, που φίτησε, μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωή, με αν η Ουκρανία έχει παράδοση στι καλλιτεχνικέ σπουδέ, στον κινηματογράφο και αν υπάρχει αγορά εργασία γι' αυτό. Αυτή η ερώτηση είναι πάντα σχετική. Τα τελευταία πέντε χρόνια η κατάσταση έχει αλλάξει προ το καλύτερο. Η νεότερη γενιά άρχισε να σκέφτεται περισσότερο να πειραματίζεται και να και δημιουργεί προϊόντα ύψηλης ποιότητας. Τώρα είμαστε στο στάδιο της ανάπτυξης και είμαι σίγουρος για ένα καλό αποτέλεσμα. Mm -hmm. Τα πράγματα μάλλον γίνονται πιο ενδιαφέροντα όταν ξεκινάς να αναλαμβάνεις πραγματικά δράση κατά τη διάρκεια της πρακτικής σου. Μίλησε μας για την πρώτη σου εμπειρία στο πλατό ταινία και στις κινηματογραφικές αίθουσες. À, μόλις άρχισα να προσπαθώ βήμα προς βήμα. Κάθε πρόσωπο είναι απολύτως εξαιρετικό και ένα μοναδικό αντίγραφο, με τα δικά του θυναϊθήματα, επιθυμίες και δεξιότητες. Ο στόχος και η επιθυμία μου να αποκαλύψω τη αξία και τη ομορφιά του κάθε άνθρωπου στον κόσμο. Το εργαλείο για μένα είναι να συμμετάσχω σε πανκόσμια κινηματογραφικά φέστιβο. Η πρακτική σου στην Τουμσέγκο Film Studios ήταν όπως την περίμενη σου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσεις και είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία αυτή είναι κρατική. Είχατε ευκαιρία να δω πώς λειτουργεί το μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο. Είναι μια πολύ καλή εμπειρία και γνώση. Όσα περισσότερο γνωρίζω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω ότι είμαι σε σωστό δρόμο. Η επιθυμία μου να δημιουργήσω ταινίες ήταν, είναι και θα είναι. Αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο ο αναξαρτάτης ως κινηματογράφος. Διάλεξα σκληρό, αλλά ενδιαφέροντα τρόπο. Αυτό ήταν ένα σκαλοπάτι που σε βοήθησε να διεκδικήσει μια θέση στην New Brooklyn Production? Ναι. Αυτή την εταιρεία αποσχολείται mm -hmm. με pole dance. Και εγώ έκανα διαφημιστικά βίντεο. Όλα διαφήμιση έκανα εγώ. Και ταινίες. Ε, μεγάλο μήκο, δύο ταινίε και διαφημιστικέ. Οπότε μάθε βίντεο περισσότερο. Ναι. Βίντεο ε... και το δημιουργικό κομμάτι της διαφήμιση. Αυτό. Ύστερα αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα στη σχολή κινηματογράφου του Αριστοτέλειου και να μάθει ελληνικά. Τι σε όθησε σε αυτή την απόφαση, ε, Να σας πω αλήθεια. Ε, στην Ουκρανία είχα όλα. Είχα δουλειά, καλή δουλειά καλό σπίτι, αλλά ήθελα κάτι να αλλάξω, να αυξήσω την εμπειρία μου, τη, τις Και ένας λόγος, λόγος ακόμα, ότι η προγιαγιά μου ήταν Ελληνίδα, από που δεν ξέρουμε τίποτα, δεν, δεν ξέρουμε πληροφορίες, αλλά ήταν και αυτό κάτι που σε ώθησε να πεις στην Ελλάδα: Θα πάω για να δεις λίγο τις σου. τι ρίζε σου. είναι η γη της, ε, των προγόνων. προγόνων μου. Ναι. Ε, και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι ποιητική χώρα. Έχει πολλά γνωστά ονόματα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Σαν Αγγελόπουλος, Καραίνδρο, τώρα ε, Λάντιμο, μου αρέσει Λάντιμος. Εγώ βρήκα ο, στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο και γνωστό Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και βρήκα εκεί τμήμα ε, για μένα, τμήμα κινηματογράφου και τμήμα κινηματογράφου. Και για να μπω στο Πανεπιστήμιο έπρεπε να περάσω ε, εξετάσεις ε, ελληνικής γλώσσης. Ε, πήγα στο σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσης ένα χρόνο, ε, πέρασα εξετάσεις και τώρα είμαι ε, φοιτητή ε, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, τμήμα κινηματογράφου, τρίτο έτος. Σκηνοθέτησε στην παραγωγή Ανίζινες, η οποία έχει διακριθεί σε πολλά φεστιβάλ και έχει βραβευτεί στην Ουκρανία. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι το εργό μου ε, έχει λάβει κάποια αναγνώριστη. <σχερ> ε, για σκηνοθέτη είναι πολύ σημαντικό. Ιζικά, αν είναι το εργό, είναι προσωπικό. Ε, για αυτή τη ταινία ε, θέλω να πω τρεις λέξεις. Η πρώτη λέξη είναι μοναξιά. Η δεύτερη λέξη είναι σκέψις ε, και ατμορ... ατμοσφαιρικό ήχο. Σε αυτό το εργό, ε, ήθελα να μεταφέρω στον θεατή τα συναισθήματα μου. Ε, η ταινία μεταφέρει με ακρίβεια ε, τη, διαθέση, τη, διάθεση. M, τη διάθεση μου την, εκείνη, ε, εκείνη, την περίοδο. Ακολουθεί το βιογραφικό πορτρέτο του Αλεξέη Βλαντίμιροφ στο Σκάλπτορ, το οποίο θα προβληθεί και σύντομα από το ΕΟΕ Channel. Έχει κερδίσει και αυτό αρκετέ διακρίσει σε διεθνή φεστιβάλ, οπότε έχουμε υψηλέ προσδοκίε. Τι λοιπόν να περιμένουμε στι οθόνε μα, Ελπίζω ότι αυτή η ταινία ε, να βοηθήσει να να ε, τον θεατή mm -hmm. να νιώσει τα εσωτερικά συναισθήματα θυ, του Αλεξίου Βολοντήμερου. Ε, αυτός δει με τα έργα του και δίνει στους ανθρώπους ε, ευκαιρία για να καταλάβουν ε, τη δύ δύναμη και την ενέργεια ε, της πέτρας. Mm -hmm. ε, Ελπίζω ότι η θεατής θα δει πώς αναπνέει η πέτρα. Πολύ ωραία. Πώς επέλεψες να υπνήσεις την τέχνη της γλυπτικής και γιατί συγκεκριμένα με τον Αλεξέη Βλαντιμίροφ. Α, λατρεύω, α, λατρεύω, τη δημιουργικότητα και τους δημιουργικούς ανθρώπους. Το 2016 ε, συνάντησα με τον Αλεξέη Βλαντιμίροφ στη εκθέση του. Ε, μου άρεσε πολύ τα εργά του, τη δύναμη και το βάθος... που σου βγάζουν, έτσι. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή εγώ κατάλαβα ότι εγώ θα κάνω ταινία για ένα σπουδαίο γλύπτη. Είσαι ήδη τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, οπότε έχει σχηματίσει ήδη μια εικόνα για την κοινωνική, την πολιτική και την οικονομική κατάσταση τη χώρα. Μπορεί να εντοπίσει κάποιε διαφορέ ή να συγκρίνει τη ζωή σου στο Κίεβο και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ε, η Ουκρανία, ιδιαίτερα το Κίεβο, είναι η, η, πόλη, το, η, πόλη, που μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι πατρίδα μου. Η Ελλάδα για μένα είναι καλλιτεχνική, χώρα, μέρος. Ε, εδώ είναι όσο ελεύθερος. Ε, μου, αρέσει, μου αρέσουν πολλά στην Ελλάδα. Μου αρέσει η μουσική, Μου αρέσει η κινηματογράφο. Μου αρέσει ε, χορός, θεάτρο. Χωρός, θεάτρο. Ε, μου αρέσει πάρα πολύ ε, ανοιχ, ανοιχτούς θέατρου, Τα ανοιχτά θεάτρα. Ε, μου αρέσει φαγητό. Μου αρέσει ήλιο. Μου αρέσει μου αρέσει πολύ. <laughs> ε, μπορώ να πω πολλά πράγματα αλλά και Ελλάδα είναι γενέτρια γενέτρια των προγόνων μου. Mm -hmm. ε, και για μένα είναι δεύτερη πατρίδα. Σαν να βρίσκεις ένα κομμάτι ιστορίας δική σου. Ε, ιστορίες μου, ιστορία μου, ιστορία της οικογένειας μου. Γενικά, ναι. ε, Όταν έφτασα στην Ελλάδα ερωτεύτηκα αυτή τη χώρα αμέσως με ανοιχτούς ανθρώπους με χαρούμενους ανθρώπους και δημιουργικούς ανθρώπους στην Ελλάδα εγώ νιώσω ε, στην Ελλάδα εγώ νιώσω ελεύθερος θέλω να δω και να δημιουργήσω εδώ και να ταξιδέψω γιατί εγώ ταξιδέψα ε, στην Ελλάδα πάρα πολύ. Ε, ήμουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ε, νησιά. Μου αρέσει πάρα πολύ νησιά. Τάσο. Μου αρέσει Θάσο. Λέγεται Θάσο, ναι. Mm -hmm. Γιατί πάρα πολύ πράσινο. Και ε, ε, δεν έχει πολύ θόρυβο. Θόρυβο, Πώς... ναι. Δεν έχει θόρυβο. Είναι πιο ήρεμο νησί για πιο Ή, χαλαρές ήρεμο, διακοπές. Ναι, Βόλος, μου αρέσει Βόλος. Μου αρέσει η Ελλάδα γενικά. Μου αρέσει να ταξίδεσαι στην Ελλάδα. Έχεις εξερευνήσει πάρα πολλά μέρη. Ναι, α, λόγω της, δουλει... δουλειά, yes. της δουλειάς. Mm -hmm. α, εγώ κάνω διεφημιστικές ταινίες, μικρού μήκους, είναι 20 λεπτών. Α, για παράδειγμα, σήμερα κάνουμε για Πελεπόννησο. Mm -hmm. ε, mm -hmm. Ναι, και περίπου μία εβδομάδα mm -hmm ταξιδέψουμε εκεί, έχουμε τρία άτομα, εγώ κάνω κάμερα, κάνω ντρόν και κάνω, κάνω μοντάζ. Και άλλος ε, κάνει δεύτερη κάμερα και άλλη κάνει ομιλία στη, Στην κάμερα. στη κάμερα. ναι. Ε, Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία μαζί με τη δουλειά, ταξιδεύεις ναι, κιόλας. να ταξιδέψω. Εγώ από την παράθυρο βλέπω όλη την Ελλάδα και θάλασσα. Για μένα πολύ σημαντικό να, να, είμαι κοντά στη θάλασσα. Είναι πολύ καλή για υγεία, για ψυχή. Αυτό. Ε, γενικά είσαι πολύ δραστήριος άνθρωπος, δοκιμάζει συνεχώς καινούργια πράγματα και ενδιαφέρεσαι για νέες εμπειρίες. Τι θα συμβούλευες τους νέους που θέλουν τώρα να ξεκινήσουν ε, στο κομμάτι της κοινοθεσία να σταδιοδρομήσουν στον κινηματογράφο. Τι θα ήθελες να τους πεις. Θα ήθελα να συμβολεύσω τη νεότερη γενιά κινηματογραφιστών, σκηνοφετών, καλλιτεχνών, να ακούτε τον αυτό σας, να αναπνίξετε, να αντιπτύξετε πνι... το δικό σας στυλ και υπογραφή σας και προχωράτε μπροστά. Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας τους στόχους και τα σχέδιά σου για το μέλλον. Ναι, με μεράκι. Ε, τώρα στη παραγωγή έχω έξι ταινίε. Ένα από το ντοκιμαντέρ θα είναι για την Ελλάδα, σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων, για τη ομορφιά και, τη, και το μυστήριο αυτής της γης, ε, όπως βλέπω εγώ, όπως νέος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη που μοιράστηκες μαζί μας τόσα πολλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και που προσπάθησες στα ελληνικά. Είναι, μιλάς πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και σου εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα. Μένετε συντονισμένοι στο EOA Channel.